Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, αλέρτ στην πολιτική. Η αποκάλυψη που θα σας κάνουμε σήμερα πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Βέβαια, αυτά λέγαμε για τον γιο του Biden, ότι δεν έχει προηγούμενο. Μας λέγανε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Χθες, όπως σας μεταδώσαμε, ο γιος του Biden παραδέχτηκε τις δύο από τις πολλές κατηγορίες που τον βαρύνουν. Η μία είναι η κατοχή ναρκωτικών και όπλων, η άλλη είναι φοροδιαφυγή, ενώ είχε ανοίξει για τα καλά ο κύκλος διερεύνησης των εκατομμυρίων που έλαβε από την Ουκρανία και την Κίνα. Ο Κινέζος που του έδινε τα λεφτά είναι κατηγορούμενος για κατασκοπία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο, ο επικεφαλής της Μπουρίσμα, της Ουκρανικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου, και η υπεύθυνη λογιστηρίου, η οποία ήταν και μάρτυρας κατηγορίας κατά του Χάντερ Μπάιντεν, είναι νεκρή. Η δεύτερη πέθανε λίγες ημέρες πριν, όπως ανακοίνωσε ο Ρούντι Τζουλιάνι, πριν απαγγελθούν οι κατηγορίες και υπάρξει μία πρώτη συμφωνία του Χάντερ Μπάιντεν να παραδεχθεί την ενοχή του για να πέσει στα μαλακά. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει. Αυτό που θα σας πούμε λοιπόν σήμερα ξεπερνάει ακόμα και αυτά που ακούσαμε για τον Μπάιντεν. Ο πρέσβης της Τουρκίας στη Μόσχα, ο Τανζού Μπιλγκίτς. Μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία. Ο κύριος πρέσβης είναι αυτός. Της Τουρκίας στη Μόσχα, επαναλαμβάνω. Υψηλόβαθμο στέλεχος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επί δεκαετίες. Μέλος και επικεφαλής της Επιτροπής Υποθέσεων Ελλάδος και Κύπρου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήταν το μάτι της Τουρκίας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εμπλέκεται σε μια επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση από αυτές που βλέπουμε μόνο στις ταινίες, η οποία απήγαγε γυναίκες από Ρωσία και Λευκορωσία, τις χρησιμοποιούσε ως σκλάβες του σεξ, τις υποχρέωνε να συνευρίσκονται με διπλωμάτες, με δικαστές, με υψηλόβαθμους κρατικούς λειτουργούς, προκειμένου να τους εκβιάζουν, να τους αποσπούν στοιχεία, και στα κοιτάπια αυτής της οργάνωσης βρέθηκε ακόμα και απόρριτη επιστολή του Λαυρόφ προς την Τουρκία μία δεκαετία περίπου πριν. Αυτό τον τύπο τον έστειλε ο Ερντογάν πρέσβη στη Μόσχα. Θα μου πείτε γιατί είναι έξω. Κινήθηκε λοιπόν, τότε ήταν το 2010, μία γιγαντιαία έρευνα των τουρκικών διοκτικών αρχών, δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές, αστυνομικοί, μυστικές υπηρεσίες. Επί δύο χρόνια καταφέρνουν να εξαρθρώσουν ολόκληρη την οργάνωση, στην οποία ο εικονιζόμενος, όπως είπαμε, Τανζού Μπιλγκίτς, ο πρέσβης της Τουρκίας στη Μόσχα, είχε νευραλγικό ρόλο. Ο άνθρωπος είχε καταφέρει, είχε βάλει στο χέρι νατοϊκά έγγραφα, γιατί ήταν μέσα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε βάλει στο χέρι τη λειτουργία αντιτρομοκρατικών ομάδων στις δυτικές χώρες. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η λειτουργία τρομοκρατικών ομάδων στις δυτικές χώρες, η λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας όσον αφορά τα θέματα αντιμετώπισης βομβιστικών επιθέσεων, απενεργοποίησης βομβών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο τύπος έδινε ακόμα και στοιχεία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δυτικών χωρών, νατοϊκών χωρών που είχε πρόσβαση, σε τρίτες χώρες. Μάλιστα, μέσα στην έρευνα διαπιστώθηκαν σχέσεις με το Ιράν και την Κίνα. Και σε ένα από αυτά τα έγγραφα υπήρχε ακόμα και για τα F-16, για τα πυρομαχικά των F-16, ολόκληρη ανάλυση. Ήτανε ως πιθανοί πελάτες εμφανιζόντουσαν το Ιράν και η Κίνα. Τι έγινε, πώς αυτός ο τύπος αντί να είναι στα κάτεργα βρέθηκε πρέσβης στη Μόσχα? Όλοι οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι διοκτικές αρχές, τα μέλη των διοκτικών αρχών που ασχολήθηκαν με αυτή την πολύκροτη έρευνα βρέθηκαν είτε στα μπουντρούμια, είτε βαφτίστηκαν γιουλενιστές και κυνηγούνται, είναι φυλακισμένοι ή είναι στον άλλο κόσμο. Δεν έμεινε κανένας, και κανένας από αυτή την επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση δεν τιμωρήθηκε. Εξαφανίστηκε το κατηγορητήριο. Και αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε σήμερα είναι το πρόσωπο της Τουρκίας, γιατί ακριβώς αυτή είναι η Τουρκία και έτσι λειτουργεί. Απαγωγές, βιασμοί, εκβιασμοί, τρομοκρατία. Γιατί γι' αυτό τα ήθελε τα στοιχεία της τρομοκρατίας ο Τούρκος. Λοιπόν, μου λένε από το κοντρόλ ότι είναι βαρετά αυτά που σας λέω, αλλά εγώ πιστεύω πως σας ενδιαφέρουν, γιατί τουλάχιστον δεν πρόκειται να τα ακούσετε αλλού. Και θα δείτε ότι σύντομα θα δικαιωθούμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Λίγες ημέρες έχουν μείνει μέχρι τις εκλογές.
τις προθέσεις και τις θέσεις των κομμάτων θα τις συζητήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, που όπως κάθε βράδυ είναι πολιτική της πρώτης γραμμής. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Κοτσό, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Καρδίτσα. Κύριε Κοτσέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας η κυρία Πέννη Δαλαμπούρα, υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκη. Κυρία Δαλαμπούρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Παπακυριακόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Εμμανουήλ Φράγκος, Ελληνική Λύση, Ευρωβουλευτής. Κύριε Φράγκο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Κύριε Κοτσέ, θα ξεκινήσουμε με εσάς. Θέλω να μας πείτε ποιες είναι εν τέλει οι προθέσεις και ποια είναι τα κριτήρια επιτυχίας της Νέας Δημοκρατίας για τις ερχόμενες εκλογές. Κύριε Παπακυριακόπουλε, μπαίνουμε τα τελευταία 24 ώρα πλέον πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Είναι λογικό ότι στις 21 Μαΐου οι συμπολίτες μας έδωσαν μια ευρεία, μια μεγάλη νίκη στη Νέα Δημοκρατία, επιβραβεύοντας τη σοβαρότητα, την αποτελεσματικότητα, την εργατικότητα, τη σοβαρότητα, αν θέλετε, του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησής μας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, διότι στις 21 Μαΐου δεν κρίθηκαν μόνο τα προεκλογικά προγράμματα όλων των κομμάτων που κατέβηκαν σε αυτές τις εκλογές, αλλά κρίθηκε και η κυβερνητική θητεία τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιας και είναι πάρα πολύ πρόσφατες αυτές οι δύο κυβερνητικές θητείες. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη αυτή η αποτελεσματικότητα και η πιστότητα που επέδειξε η Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της, αλλά και ταυτόχρονα η στιβαρότητα, αλλά και η σοβαρότητα με την οποία κινήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, έδωσαν αυτό το πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Πάνω από 20 μονάδες διαφορά με την αξιωματική αντιπολίτευση. Αν θέλετε, πρωτόγνωρο γεγονός για την μεταπολιτευτική Ελλάδα, το κυβερνών κόμμα να αυξάνει τα ποσοστά του, το αντιπολιτευόμενο κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση, να χάνει τόσο δραματικά ποσοστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τις εκλογές της Κυριακής, της επόμενης Κυριακής. Και δεν σημαίνει τίποτα διότι ξεκινάμε από το μηδέν, γράφουμε όλοι μας σε λευκή κόλλα, το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή, θα κριθούμε εκ νέου στις κάλπες της 25ης Ιουνίου και θέλω να πιστεύω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα επιβραβεύσουν ξανά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κοτσέ, όντως πηγαίνετε για 180 έδρες? Και αν ναι, γιατί 180 έδρες? Γιατί θέλετε 180 έδρες? Πηγαίνουμε για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσο δυνατόν πιο μεγάλη. Δεν είναι αντικειμενικός μας στόχος οι 180 έδρες. Θέλουμε μια καθαρή, μια ισχυρή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε απερίσπαστη το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς συμψηφισμούς. Και αυτό ζητούμε από τον ελληνικό λαό. Να μας εμπιστευτεί, να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε, όπως είπα, μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Δαλαμπούρα, εσάς ποιο είναι το κριτήριο επιτυχίας? Ποιος είναι ο πύχης που θα θέσει μια επιτυχημένη επίδοση στις ερχόμενες εκλογές? Νομίζω ότι είναι σαφές ότι στις εκλογές της 21 Μαΐου το ΠΑΣΟΚ ήταν στους νικητές και στην όχθη των νικητών, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς εμάς μας λυπεί και μας στεναχωρεί βαθιά η συντηρητικοποίηση που επέδειξε η ελληνική κοινωνία με το ποσοστό αυτό που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία και το Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και μετά, σαφώς, αυτό που ζητάμε εμείς από τους Έλληνες είναι να μας δώσουν μια ισχυρή εντολή, όπως μας έδωσαν την πρώτη Κυριακή και ακόμα παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε η εναλλακτική, η προοδευτική, η ρεαλιστική λύση απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας. Για μας οι πολίτες δεν ψήφισαν με ελπίδες στις εκλογές τις προηγούμενες, ψήφισαν με φόβο και ο φόβος ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αν δεν την ψηφίσετε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ακριβώς επειδή η μνήμη της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΗ του 2015-2019 ήταν πολύ νοπή ακόμα και ο πύχης ήταν πολύ χαμηλά, όπως έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρός μας, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μεγάλος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, απέναντι στον δημοσιονομικό λαϊκισμό της Νέας Δημοκρατίας και στον τυχοδιοκτισμό και το δικαστικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, εμείς αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε είναι μια ρεαλιστική αντιπρόταση απέναντι στη συντήρηση που θα διεκδικήσει στο μέλλον με αξιώσεις στην εξουσία.
Κυρία Δαλαμπούρα, ευχαριστούμε. Θα σας κάνω μια ερώτηση μετά, αλλά θέλω να την κάνω πρώτα στον κύριο Κοτσό. Πάμε όμως στον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο να τον καλημερίσουμε. Κύριε Παπαχριστόπουλο, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είχαν κλείσει όλους τους δρόμους σαν έκανε ο Ομπάμα. Ζητάω συγγνώμη γιατί είμαι τυπικός. Αυτοί οι Αμερικάνοι, τι θα μας κάνουν, κύριε Παπαχριστόπουλο. Λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Κύριε Παπαχριστόπουλε, ποια είναι η στόχευση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές της 25ης Ιουλίου? Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω καθαρά και εξάστερα. Εγώ είμαι από αυτούς τους αισιόδοξους που πιστεύω στην ανατροπή, τη μεγάλη ανατροπή. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ένα μεγάλο κομμάτι δεν πήγε να ψηφίσει. Πολλά νέα παιδιά πήγανε στις θάλασσες. Πάρα πολλοί αδιαφορήσανε. Ένα 43% δεν πήγε να ψηφίσει από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Δεν μ' αρέσουν οι υπερβολές, ούτε αμφισβήτησε κανείς την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει όλοι όσοι δικαιούνται να ψηφίσουν να πάνε αυτή τη φορά να ψηφίσουν. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει δείγματα σε αυτό το μήνα που μπορούν να δώσουν μια όθηση, μια νέα όθηση στην αξιωματική αντιπολίτευση? Δεν τα έχει δώσει σε αυτό το μήνα. Σας μιλά ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ζωή του. Δεν ήμουν παιδί του κομματικού σωλήνα. Εγώ δούλευα σαν σκυλή στον Ευαγγελισμό 36 χρόνια, από εκεί συνταξιοδοτήθηκα πριν 2 χρόνια. Και σας μιλάω σαν άνθρωπος που δούλεψα στη ζωή μου. Έχω την αίσθηση και θέλω να το λέω με ειλικρίνεια. Δεν μιλάω άσχημα για κανέναν. Έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν έντιμο αρχηγό, έναν άνθρωπο που μένει ένα χιλιόμετρο στα βουνά πάνω στην Κυψέλη και λένε διάφορα για τον Τσίπρα που δεν ισχύουν. Το ξέρω το σπίτι του. Εγώ μένω λίγο πιο κάτω στην Κυψέλη, μένω κι εγώ. Και νομίζω ότι ήταν μια συγκυρία αυτό που έγινε. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Κανείς δεν το έχει κάνει αυτό. Πιστεύω ότι κάποιοι ήταν χαλαροί σε αυτή την ψηφοφορία. Αυτή τη χαλαρότητα, ειλικρινά σας το λέω, πρέπει να την εξαφανίσουμε. Έχουν μείνει τρεις μέρες. Δεν έχω καμιά αντίρρηση, ούτε μιλάω άσχημα για κανέναν αντίπαλο. Πιστεύω όμως, συνεχίζω να πιστεύω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας είναι άνθρωποι που μπορεί να διαχειριστούν με έντιμο, με καθαρό, με πολύ ανθρώπινο τρόπο μια περίοδο που δεν είναι πια και τόσο καλή για τη χώρα μας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μάλιστα. Και αυτά πιστεύω. Κύριε Φράγκο, το διακύβευμα των εκλογών για την ελληνική λύση ποιο είναι? Κοιτάξτε, παρόλο που στις ερχόμενες εκλογές της Κυριακής οι κάλπες ξεκινούν από την αρχή να γεμίζουν και όλα ξεκινούν από την αρχή ουσιαστικά, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πραγματεύονται σε αυτές τις κάλπες. Είναι λοιπόν σχεδόν δεδομένη η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που διακυβεύεται είναι πρώτον, αν θέλουμε να έχουμε μια ηγεμονική υπεροχή ουσιαστικά της Νέας Δημοκρατίας και μια παντοδυναμία που για μένα είναι από κρυψοκίνδυνη έως πολύ επικίνδυνη. Και το δεύτερο διακύβευμα είναι τι αντιπολιτευτική φωνή θέλουμε να ακούμε στο ερχόμενο κοινοβούλιο που θα σχηματιστεί. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να επιλέξουν την ελληνική λύση, καθώς είναι η μοναδική κοινοβουλευτική καθαρά πατριωτική δύναμη που μιλά ακόμα για την οικογένεια, για τον θεσμό της οικογένειας, για την αξία της υπεράσπισης των εθνικών ζητημάτων που είναι ενάντια στην παράνομη μετανάστευση και σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και σε συνδυασμό με τη μεταστροφή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κεντρό κόμμα, καθώς και με την ομοιότητα που παρουσιάζει με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα προς τα αριστερά, καταλαβαίνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Έλληνες πολίτες να στηρίξουν την ελληνική λύση, να εκτιμήσουν την δουλειά που έγινε. Πραγματικά έγινε τεράστια δουλειά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν τη δύναμη να κάνουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Μια ελληνική λύση με 30 βουλευτές, όπου θα μπορεί να σχηματίζει εξεταστικές επιτροπές. Καταλαβαίνετε ότι ζητήματα και καταστάσεις όπως ήταν το έγκλημα στα Τέμπη και άλλα πολλά ζητήματα, όπως είναι η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Αν η ελληνική λύση είχε 30 βουλευτές και μπορούσε να σχηματίσει μια εξεταστική επιτροπή, οι υπέτειοι αυτών των καταστάσεων θα είχαν λογοδοτήσει πραγματικά.
Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους Έλληνες πολίτες να μας εμπιστευτούν, επαναλαμβάνω, να μας στηρίξουν, να στηρίξουν τον αγώνα που έκανε και κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και να υπενθυμίσουμε ότι στήριξη σε μικρά κόμματα που δεν έχουν προοπτική ένταξη στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι στην πραγματικότητα στήριξη στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κοτσέ, πρέπει να σας το ρωτήσω, γιατί εσείς είστε ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος προαναγγέλει ουσιαστικά μία πολύχρωμη κυβέρνηση, μονοκομματική δε, μεν, πολύχρωμη δε. Και ακούγονται ονόματα, παραδοσιακά, ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Σιμίτη, ότι θα αναλάβουν υπουργικούς θόκους. Δεν θα έπρεπε να το πει ευθέως πριν ζητήσει την ψήφο των νεοδημοκρατών? Να πει, θα βάλω, ξέρω εγώ, τον κύριο Φλωρίδη, για παράδειγμα, λέω εγώ, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κλπ. Κλπ. Κύριε Παπακυριακόπουλε, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο πρόεδρός μας και αυριανός πρωθυπουργός, θέλω να πιστεύω, έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς σκέφτεται να συγκροτήσει το κυβερνητικό σχήμα από την προηγούμενη τετραετία. Κάτι που επιβραβεύθηκε στις εκλογές της 21ης Μαΐου, όχι μόνο από τους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτησες, αλλά από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Η Νέα Δημοκρατία, και τι λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, επιμένουμε και επιθυμούμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά όχι μονοκομματική κυβέρνηση. Και το είδατε και την προηγούμενη τετραετία, με αξιοποίηση πάρα πολλών στελεχών που δεν ανήκαν παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενσωματώθηκαν στην κυβερνητική μας ομάδα, αποδίδοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής μας. Και ξέρετε, κύριε Παπακυριακόπουλε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και ταυτόχρονα κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, την τετραετία 2019-2023, αν μη τι άλλο, ήταν εξόχως επιτυχημένο, κάτι που εξάλλου επιβραβεύτηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό και από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στις προηγούμενες εκλογές. Όμως θα ήθελα να παρατηρήσω και κάτι. Τον όρο προοδευτικό δεν τον εκχωρούμε σε κανέναν. Δεν θεωρώ κανέναν πιον προοδευτικό ούτε από μένα ούτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπετε ότι κινείται από τις παρυφές της κεντροαριστεράς μέχρι την πατριωτική δεξιά, με προοδευτικό πρόσημο κυβερνά τη χώρα, με προοδευτική προοπτική προχωράμε στο αύριο, και έτσι νομίζω ότι έχουμε πείσει και τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πως είμαστε η μόνη αξιόπιστη, σοβαρή και στιβαρή πολιτική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα με ασφάλεια στο μέλλον. Κύριε Παπαχριστόπουλε, μήπως η πολυφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως είναι πολυσυλλεκτικός, εν τέλει έκανε ζημιά κατά την προεκλογική εκστρατεία και υποστήκατε αυτή τη βαριά ήττα? Όταν λέτε πολυφωνία, τι ακριβώς? Δηλαδή έβγαιναν, ας πούμε, στελέχη, ενώ ο κύριος Τσίπρας είχε μια συγκεκριμένη γραμμή, επιτρέψτε μου να πω, στα εθνικά θέματα, πολύ συγκεκριμένη, δομημένη θα τολμούσα να πω, έβγαιναν στελέχη δεξιά και αριστερά και έλεγαν τα δικά τους ή ήταν εκτός πραγματικότητας. Υπήρχε, αυτό βέβαια το μαζέψατε, το μάζεψε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά στις δεύτερες εκλογές που έκανε, δηλαδή διαπίστωσε ότι όντως υπήρχε πρόβλημα για να κάνει μια συγκεκριμένη ομάδα επικοινωνίας. Αυτό σας πλήγωσε? Δεν επικοινωνήσατε σωστά το μήνυμα? Έγινε αντικείμενο δολιοφθοράς, εκμετάλλευσης? Καταρχήν, επειδή δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, θέλω να σας πω το εξής. Εμείς αποδεχτήκαμε την ήττα. Δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε και ιτηθήκαμε βαριά. Αλλά θα ξέρετε ότι τα πιο πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια διαχρονική μεγάλη ιστορία. Υπάρχουν μάχες που κερδίζονται και μάχες που χάνονται. Αυτή η μάχη χάθηκε. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα που είναι μοναδικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω να ομολογήσω ότι στις προηγούμενες εκλογές δούλευα και εγώ πάρα πολύ. Όχι τόσο όσο δουλεύω τώρα. Έχουμε πέσει με τα μούτρα όλοι, ειλικρινά σας το λέω, να εξηγήσουμε γιατί περιφανομένου πρόκειται. Αυτές οι μονάδες, οι 20 τόσες μονάδες, είναι απίστευτο νούμερο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά, τουλάχιστον των εθνικών ελληνικών εκλογών, ποτέ. Πέρα όμως από εκεί, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε τις απαντήσεις, δεν είναι ώρα όμως για αυτό το πράγμα, τώρα είναι ώρα μάχης, είμαστε όλοι ενωμένοι, δεν υπάρχει παραφωνία αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε όλοι αποφασισμένοι,
και όλοι διατεθειμένοι να δουλεύουμε μέρα νύχτα τις 3-4 μέρες που έχουν μείνει. Αισθάνομαι ότι δεν κάναμε κάτι φοβερό και τρομερό. Ο Αλέξης Τσίπρας μένει μερικά τετράγωνα πιο πάνω από μένα στη Βόρεια Κυψέλη, που μένουν οι φτωχοί Κυψελιώτες, γιατί εγώ μένω στην Κυψέλη από τότε που ήρθα στην Αθήνα. Μένω πιο κάτω, πιο καλά το Τσίπρα. Τι θέλω να πω. Κανένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα, δεν αμφισβήτησε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Κρατήστε το αυτό το πράγμα. Λάθη κάναμε. Καμιά αντίρρηση. Εγώ δεν. Δηλαδή, αν δεν κάνεις λάθη, τι να πω. Ένα πράγμα όμως δεν κάναμε. Είμαστε έτοιμοι, ηθικοί, απέναντι στους πολίτες. Σε καμιά περίπτωση δεν είπαμε ψέματα στον Έλληνα πολίτη. Ίδιοι εμείς, ναι, μπορεί να κάναμε λάθη. Λάθη τα οποία γυρίσανε μπούμεραγκ σε εμάς. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν κοροϊδέψαμε τον Έλληνα πολίτη. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ένα δίκτυο παρακολούθησης, που για μένα είναι η κατάπτωση, η ηθική κατάπτωση ενός πολιτικού κόμματος. Με αποδείξεις πλέον, παρακολουθούσε τον Υπουργό του των Εξωτερικών, παρακολουθούσε άλλους ανθρώπους. Το πώς τα έχει δικαιολογήσει εσωτερικά δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Δένδιας, ας πούμε, δεν αντέδρασε μεν, αλλά έκανε μια δήλωση δε. Αν αυτό δεν είναι σημάδι ανασφάλειας, αν αυτό δεν είναι σημάδι ενός πρωθυπουργού πρώην, τώρα είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση, που δείχνει αδυναμία. Δεν μπορείς να κυβερνάς μια χώρα με τέτοιο βάρος ανασφάλειας μέσα σου και να παρακολουθείς τους πάντες και τα πάντα, αρχηγούς στρατού, τους πάντες. Για όνομα του Θεού, αν αυτό δεν είναι στοιχείο αδυναμίας, ποιο άλλο να είναι? Και σας μιλάω με στοιχεία που έχουν αποδειχτεί, όχι με στοιχεία που φημολογούνται κλπ. Ούτε μιλάω στη σφαίρα της φαντασίας. Ξέρουμε όλοι τι έγινε και με τους αρχηγούς στρατού και με όλους. Αν αυτό δεν παίζει καθοριστικό ρόλο σε έναν πολίτη, που αν μη τι άλλο, πρέπει να σέβεται τους ανθρώπους που τον κυβερνάνε. Να τους σέβεται, να έχει σεβασμό. Πώς θα σεβαστείς έναν άνθρωπο που παρακολουθεί τους συνεργάτες του, τους πάντες? Δεν θέλω να πω περισσότερα, σας λέω πάντως. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Ότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αντάρες, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα, παλεύουμε με νύχια και με δόντια από το πρωί ως το βράδυ. Δεν θεωρούμε φυσικό αυτό το αποτέλεσμα. Σας το λέω ευθέως και σταματάω εκεί. Δεν έχω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Κυρία Δαλαμπούρα, θα σας κάνω λίγο διαφορετικά την ερώτηση που έκανα στον κύριο Κοτσό. Βλέποντας όλα αυτά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ιστορικά στελέχη, να συνοστίζονται στην πόρτα του Κυριάκου Μητσοτάκη για να πάρουν ένα υπουργείο, αναρωτιέμαι τι από τα δύο συμβαίνει. Δεν πείθει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή μήπως ήταν τυχοδιώκτες μέσα στο κίνημα που τώρα βρήκαν την ευκαιρία να εκδηλωθούν? Καταρχήν να δούμε μέχρι το τέλος, όταν θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πώς είναι η κυβέρνηση και ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Νομίζω ότι έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ίσως γιατί δεν έχει καλύτερα τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ίσως γιατί είναι πολύ σημαντική η πρώην ιδιότητά του, ίσως γιατί δεν υπάρχει απόθεμα καλύτερων στελεχών στη Νέα Δημοκρατία και στην παράταξή του για να απευθυνθεί σε αυτά. Από την άλλη, εγώ θα ήθελα να πω για τη λέξη πρόοδος που είπε ο κύριος Κοτσός και για τη λέξη ασφάλεια. Στην πολιτική υπάρχουν όροι, μπορούμε να πούμε η προοδευτική, η πρόοδος και η συντήρηση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και λέξεις που, όπως η ασφάλεια, που είναι μια καθαρά λέξη που χρησιμοποιείται από τις πιο συντηρητικές παρατάξεις και τα κόμματα. Νομίζω ότι δεν κάνουν οι λέξεις τις πολιτικές, αλλά οι πολιτικές τις λέξεις. Δηλαδή, μπορούμε και εμείς στον προοδευτικό χώρο ή στη δημοκρατική παράταξη, στη σοσιαλδημοκρατία, όπως αυτό αποκαλούμαστε, να μιλήσουμε για τη δημοκρατική ασφάλεια, αν υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, για την εργασιακή και κοινωνική ασφάλεια που δεν υπάρχουν σίγουρα. Και από εκεί και μετά, τι είναι προοδευτικό, κύριε Κοτσέ? Προοδευτική είναι μια κυβέρνηση που καταπάτησε βάναυσα το κράτος δικαίου και τους θεσμούς, τις κανεσάτες αρχές που τις χρησιμοποίησε αλακάρτ, που παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός με τον ανιψιό του όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους υπουργούς του? Αυτό για μας δεν είναι πρόοδος. Αυτό για μας είναι βαθιά συντήρηση και μια εποχή που μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε τη λέξη πρόοδο, αλλά σίγουρα το διακύβευμα που δίνουμε εμείς αυτή τη λέξη και ουσία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μπορεί να νομίζουν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να σημαίνει η λέξη αυτή. Κύριε Φραγκό, διάβασα
με έκπληξη τη μελέτη του Reuters που κατέγραφε τις πολιτικές τάσεις στην Ελλάδα, μηντιακές και πολιτικές τάσεις, και έχει ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Μέσα σε ένα χρόνο και κάτι, οι πολίτες που δήλωναν δεξιοί από 48% έχουν πέσει κάτω από 30%. Τι συμβαίνει, μετάλλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεξιά? Κοιτάξτε, θεωρώ, δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά εγώ παρατηρώντας την απόδοση και τις επιδόσεις των κομμάτων, των συντηρητικών κομμάτων που έχουν ίδια ή παρόμοια ιδεολογία και ατζέντα με εμάς στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας τα λοιπόν όλα αυτά τα κόμματα να ανθίζουν, θεωρώ πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη χώρα μας και θα συμβεί στις ερχόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι αυτό που συνέβη στη χώρα μας είναι κατά κάποιο τρόπο οι συντηρητικοί ψηφοφόροι ή οι ψηφοφόροι κατά κάποιο τρόπο που για αυτούς είναι σημαντική η επερχόμενη αντικατάσταση του πληθυσμού μας από τους παράνομους μετανάστες, ο επερχόμενος διάλογος και η συνεκμετάλλευση του ρηκτού μας πλούτου με την Τουρκία και τέτοιου είδους ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι ψηφοφόροι κατά κάποιο τρόπο εξαπατήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία προεκλογικά το 2019 ιδιαίτερα φόρεσε το λεγόμενο προσωπείο του συντηρητισμού. Η Νέα Δημοκρατία βλέπετε ότι μιλάει ακόμη για την φύλαξη των συνόρων μας, ενώ δεν έκανε κάτι τέτοιο τα 4 χρόνια που διακυβέρνησε. Είχαμε πάρα πολλές αφήξεις παράνομων μεταναστών. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις ασύλου, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που έγιναν δεκτές. Και θεωρώ λοιπόν ότι φυσικά για αυτό το ζήτημα απελάσεις δεν έγιναν. Και ενώ το 2019 η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για απελάσεις, βλέποντας τι δεν έχει κάνει τα 4 αυτά χρόνια, πλέον δεν τολμά καν να μιλήσει για απελάσεις προεκλογικά. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι που για αυτούς αυτά τα ζητήματα που είναι σημαντικά για αυτούς, όπως είναι και για εμάς, και είμαστε το μόνο κόμμα που ο πρόεδρος μας μιλάει ακόμη για απελάσεις, μιλάει ακόμα για αποστολή παράνομων μεταναστών απευθείας σε τρίτες χώρες, για πραγματικό σφράγισμα των συνόρων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι ψηφοφόροι κατά κάποιο τρόπο εξαπατήθηκαν και ίσως εκεί βασίζεται και εδράζει αυτή η στρέβλωση της μείωσης του ποσοστού που αναφέρατε. Εμείς, κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο κύριος Κοτσός, εκπροσωπώντας τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, επαλήθευσε αυτό που είπα, και διότι κατά κάποιο τρόπο μας δήλωσε ότι είναι προοδευτική και δεν θέλει να χάσει την ηγεμονία του προοδευτικού χώρου, όπως σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία, και επειδή οριοθέτησε και τη Νέα Δημοκρατία από τα κέντρο-αριστερά, καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα το οποίο οριοθετείται από το κέντρο και αριστερά δεν μπορεί να έχει μια ατζέντα που κατά κάποιο τρόπο καλύπτει την ίδια στιγμή τη συντηρητική δεξιά. Η Ελληνική Λύση λοιπόν είναι το μόνο κόμμα που εκφράζει αυτές τις θέσεις. Θα αγωνιζόμαστε μέχρι τέλος για αυτές τις θέσεις. Είδαμε και αυτό το τραγικό συμβάν που συνέβη στην ΚΟ, που μόνο τυχαίο και μόνο μεμονωμένο δεν είναι. Στα αστικά κέντρα αλλά και στην επαρχία η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως και πρέπει να υπάρχει μια δυνατή φωνή της Ελληνικής Λύσης που θα μιλάει για απελάσεις, θα μιλάει για προστασία των συνόρων και κατά κάποιο τρόπο θα επαναφέρει την κατάσταση εκεί που έπρεπε να είναι και εκεί που πρέπει να έρθει τα επόμενα χρόνια. Κύριε Κοτσέ, λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά, καταρχήν θα απαντήσετε σε όσα υπόθηκαν, γιατί νομίζω πρέπει να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Όταν όντως η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πηγαίνει προς το κέντρο και τις παρυφές της κεντροαριστεράς, δεν αφήνει τον κόσμο προς τα δεξιά ακάλυπτο? Προφανώς δεν προσέξατε και εσείς και ο κύριος Φράγκος ότι είπα ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται από τις παρυφές της κεντροαριστεράς μέχρι και την πατριωτική δεξιά. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου τι απέδειξε? Ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει πλατιές λαϊκές μάζες. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Μα δεν μπορείτε να συγχρόνως να απευθύνεστε και στους προοδευτικούς πολίτες και στους συντηρητικούς, γιατί υπάρχουν και συντηρητικοί πολίτες. Δεν είναι όλοι προοδευτικοί. Ξαναλέω, κύριε Παπακυριακόπουλε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πλατή λαϊκό κόμμα, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που εκτείνεται από τις παρυφές της κέντρο-αριστεράς μέχρι και την πατριωτική δεξιά. Εξάλλου το 40% που πήραμε στις τελευταίες εκλογές, αν μη τι άλλο, το πιστοποιεί. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην μπούμε στη διαμάχη τι είναι προοδευτικός και τι είναι συντηρητικός, και ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει, εκείνο που εγώ έχω να παρατηρήσω, προοδευτικότητα δεν είναι σίγουρα να πέφτουμε είτε στο λαϊκισμό, είτε στο να κυνηγούμε μάγισσες.
Τι κρίνεται από τον ελληνικό λαό κάθε φορά όταν πάει στις κάλπες? Η προγραμματική θέση ενός κόμματος, η αξιοπιστία του, η σοβαρότητά του, η στιβαρότητά του και η αποτελεσματικότητά του. Θα παρακαλούσα τους αγαπητούς συναδέλφους στο πάνελ, αν κάποιος αμφισβητεί όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί αν το αμφισβητούν, τότε προφανώς έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη λαϊκή βούληση, με το λαό. Και ξέρετε ότι όταν μια πολιτική δύναμη αφίσταται της πραγματικότητας, της κοινωνικής πραγματικότητας, δεν μπορεί να αγγίξει την κοινωνία και προφανώς μαραζώνει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, όντας ένα κόμμα με διείσδυση, όντας ένα κόμμα με προτάσεις, όντας ένα κόμμα με κυβερνητική πρακτική πολύ συγκεκριμένη, και όχι συγκεκριμένη μόνο, αλλά και ταυτόχρονα αξιόπιστη, υλοποιήσαμε, κύριε Παπακυριακόπουλε, στο 100% σχεδόν τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις του 2019. Και σε κάποιες περιπτώσεις το υπερβήκαμε. Μείωση του έμφυα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, που έχει και κοινωνικό πρόσωπο που αναφέρθηκε πιο πριν η κυρία Δαλαμπούρα. Το μειώσαμε ενώ προεκλογικά δεσμευτήκαμε για 30% μείωση, πάνω από 33%. Εν τέλει τα έσοδα όμως ήταν παραπάνω, κύριε Κότσε. Τα έσοδα από τον έμφυα ήταν παραπάνω. Αμφισβητεί κανείς ότι μειώθηκε ο έμφυα? Ναι, αλλά αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες. Ο έμφυα μειώθηκε. Ο έμφυα μειώθηκε. Δεν έπρεπε να γίνει και επαναπροσδιορισμός και ορθολογικοποίηση των αντικειμενικών αξιών? Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της έχει βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της χώρας μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό αξιολογήθηκε από τους συμπολίτες μας. Επίσης, για να έρθω και στο... Και τη μεταναστευτική πολιτική, την αξιόπιστη, τη στιβαρή μεταναστευτική πολιτική που άσκησε η κυβέρνησή μας, μείωσε τις προσφυγικές ροές το 95%. Την περίοδο 15-19, οι αθρώες προσελεύσεις προσφύγων, παράτυπων, μεταναστών κτλ. Προς τη χώρα μας κόντευαν στο εκατομμύριο. Έπεσαν στις 50.000. Τότε έγινε η μεγάλη σύραξη με το στο Χαλέπι και στην καρδιά της Ελλάδας. Η Ελλάδα, κύριε Παπακυριακόπουλε, έχει σύνορα. Έχει σύνορα και στη θάλασσα και στη στεριά. Και οφείλει να τα προφυλάσει τα σύνορά της. Προφανώς και δεν θέλουμε μια Ελλάδα ξέφραγου αμπέλη, ούτε θεωρώ ότι είναι προοδευτισμός το να λες ότι έχω πολιτική ανοιχτών σύνορων. Οι πολίτες της χώρας μας θα πρέπει να νιώθουν και κοινωνική ασφάλεια, αλλά και ασφάλεια συνολικότερα, για να μπορούν να λειτουργούν κάτω από συνθήκες δημοκρατίας και ευημερίας και να μεγαλουργούν. Γιατί ένας λαός που είναι ανασφαλής, ένας λαός που δεν νιώθει ότι πατάει γερά στα πόδια του, δεν μπορεί να προοδεύσει. Και αν μη τι άλλο, εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας μεγιστοποιήσαμε την αυτοπεποίθηση των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και αυτό μας πιστώθηκε στις εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, νομίζω έθεσε πολλά θέματα ο κύριος Κοτσός. Με σεβασμό ακούω τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλω να θυμίσω, όχι στο συγκεκριμένο, που ένας άνθρωπος σεβαστός, δεν έχω τίποτα μαζί του, θέλω να θυμίσω ότι στη Νέα Δημοκρατία κάνουν κουμάντο τρεις ακροδεξιοί που προέρχονται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης. Αν αυτό είναι το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας, σας το χαρίζουμε να το χαίρεστε. Είναι ακροδεξιοί, καραμπινάτοι, προέρχονται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Δεν έχω τίποτα σαν άτομα, απολύτως τίποτα δεν έχω. Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Μιλάω σε επίπεδο ιδεολογίας. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, να κάνει κουμάντο. Δεν μπορώ να το πω αυτό για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση και έκπληξη πως σε τρία κέρια υπουργεία έχει τρεις ανθρώπους που προέρχονται από τον ακροδεξιό χώρο. Αν αυτό δεν ενοχλεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τα σέβομαι, σας το λέω ειλικρινά, τον Νίκο το Δένδια είμαστε και φίλοι, δεν έχει να κάνει. Αν αυτό δεν σας ενοχλεί, σας λέω ότι αργά ή γρήγορα θα αποτιμηθεί εκλογικά. Και αν συγκυριακά πήρατε αυτή τη μεγάλη διαφορά, που δεν την αμφισβητούμε, ειλικρινά σας το λέμε, ξέρετε, οι μεγάλες αποστάσεις γίνονται πολύ μικρές κάποια στιγμή. Έχω να πω, γιατί πιστεύω ότι και ο χρόνος είναι περιορισμός. Έχουμε αυτόν τον χρόνο. Θέλω να πω το εξής, ότι
Ακροδεξιά στην Ελλάδα δεν έχει καμία τύχη. Δεν είχε ποτέ. Ποτέ. Και είμαι αυτός που θα σας πω ότι ο παππούς Καραμαλής, τουλάχιστον στη δεύτερη θητεία του, ήταν πραγματικός δημοκράτης. Και το λέω εγώ που δεν έχω καμία σχέση με το χώρο σας. Σήμερα, τι ακριβώς κάνετε όταν έχετε δώσει τρία κέρια υπουργεία σε ανθρώπους που προέρχονται από ένα χώρο που... Και δεν λέω περισσότερα. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Δίνουμε τον υπερπάντων αγώνα. Η Ελλάδα, αντικειμενικά είναι μια πλούσια χώρα. Πολύ πλούσια χώρα. Όχι μόνο σε επίπεδο θαλασσών, όχι μόνο σε επίπεδο, ας πούμε, των πάντων. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα τουριστικό κέντρο του πλανήτη. Δεν κρύβω ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τις εισπράξεις που κάνουμε έχουν σχέση με τον τουρισμό. Έχουμε στόχο εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάδα να την αναδείξουμε σε αυτό το σημείο. Και θέλω να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4 χρόνια. Θέλετε να σας πω ότι κάναμε λάθη, παραλήψεις, πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουμε. Να το παραδεχτώ. Είναι 4 όμως, βράδερφε, τα χρόνια. Δεν είναι 50 τόσα χρόνια. Μια χώρα που θα έπρεπε να είναι νούμερο ένα στον πλανήτη. Το λέω και το πιστεύω, κύριε Παπακυριακόπουλε. Νούμερο ένα στον πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια χώρα με νησιά, με θάλασσες, με απίστευτη... Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Εμείς κάναμε βήματα και κυβερνήσαμε 4 χρόνια. Εσείς κυβερνήσατε καμιά εξενταριά, γιατί τα πιάνουμε από το 45 και μετά. Θέλετε 55, θέλετε 50, 50. Και αυτή τη στιγμή η χώρα, λυπάμαι που το λέω, είναι ζητιάνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χώρα που θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα. Αυτά είναι τα όνειρα τα δικά μας, χωρίς ρεβανσισμούς, χωρίς κακίες, χωρίς τίποτα, γιατί πιστεύουμε ότι σε όλα τα κόμματα, και βλέπω ότι είστε ευπρεπέστατος, δεν σας ξέρω, δεν έτυχε να γνωριστούμε, εγώ ήμουν 5,5 χρόνια βουλευτής, δεν θυμάμαι αν συνυπήρξαμε ή όχι, αλλά σας βλέπω ότι είστε αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι μια φιλοσοφία. Έχει παραδοθεί η χώρα σε ακροδεξιούς. Λυπάμαι που σας το λέω. Είναι στίγμα για σας, γιατί πιστεύω ότι πολλοί από... είναι φίλοι μου, νεοδημοκράτες βουλευτές, όπως ο Νίκος Οδέρδιας και άλλοι. Ξέρω ότι είναι πραγματικοί δημοκράτες. Η δουλειά έχετε αυτή τη στιγμή να κάνουν κουμάντο στη Νέα Δημοκρατία στοιχεία που προέρχονται από τον ακραίο ακροδεξιό χώρο. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα το καταλάβετε κι εσείς. Πάντως ο κύριος Κέρτσος είναι από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαχριστόπουλε. Δεν είπα τίποτα προσωπικά, ειλικρινά σας το λέω. Και με σεβασμό. Λέτε για την ακροδεξιά. Εδώ βλέπουμε ότι την εκπροσωπεί ο κύριος Κέρτσος. Καμιά αντίρρηση, μακάρι. Μην είπα τίποτα εγώ προσωπικά για το συγκεκριμένο πολιτικό. Για όνομα του Θεού. Θα μας τα πει, κυρία Δαλαμπούρα. Μιλάω συγκεκριμένα. Θα μας τα πει, κυρία Δαλαμπούρα. Θέλω τα σχόλιά σας, γιατί ήταν ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις και του κύριου Κοντσού και του κύριου Παπαχριστόπουλου. Αλλά πολύ. Θέλω να μου πείτε, κυρία Δαλαμπούρα, επιπλέον, γιατί φοβάστε την παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι πιστεύετε, δηλαδή, τι κακό μπορεί να κάνει. Πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Μόνο να πω με όλο το σεβασμό στον κύριο Παπακυριακόπουλο ότι και αυτός πριν το ΣΥΡΙΖΑ προερχόταν από ένα κόμμα το οποίο είχε πολλούς ακροδεξιούς. Από τον Πάνο τον Καμένο, ναι. Τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Πάρνουμε, ναι. Τον κύριο Παπαχριστόπουλο, μπερδεύεται τα ονόματα. Ναι. Και ήμουν εγώ που έκανα το συγκέσιο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το μετανιώσαμε ποτέ. Ήταν μια καλή κυβέρνηση. Ναι, εγώ δέχομαι την παρατήρησή σας. Τη δέχομαι. Μπράβο. Συμμετείχατε σε μία συγκυβέρνηση με ακροδεξιούς με τον κύριο Καμένο. Μία μικρή παρένθεση. Τον κύριο Καμένο μετά... αποκαλείτε δηλαδή ακροδεξιό ή είχε στελέχη της ακροδεξίας. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Καμένος δεν υπήρξε ποτέ ακροδεξιός. Να μπερδεύετε. Να το διευκρινίσει, κυρία Δαλαμπούρα. Ήταν δεξιός πολιτικός. Να το διευκρινίσει. Δεξιός πολιτικός. Για μας, και για δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να το κατηγορήσει για καμία ατασταλία. Κυρία Παπαχριστόπουλε, να ακούσουμε. Συνεχίστε, κυρία Δαλαμπούρα. Για μας, στους ανεξάρτητους Έλληνες, υπήρχαν πολλά ακροδεξιά στα γονίδια, ας το πω έτσι. Από εκεί και μετά είναι σαφές ότι πρωτοστάτησα στο Πολυτεχνείο και στην νομική. Και... Κοιτάξτε, επειδή δεν μπορώ να ακούω ανακριβείς, ήμουνα εγώ Επιτροπή Περιφρούρησης στο Πολυτεχνείο. Ήμουνα το ίδιο άτομο που ξενύχτησα μέσα στη νομική. Λοιπόν, για να μην με βρουν οι αστυνομικοί. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Σαν και εμένα υπήρχαν πολλοί στους ανεξάρτητες Έλληνες. Δεν ήμουνα μόνο εγώ. Κύριε Παπαχριστόπουλε, να συνεχίσει, κυρία Δαλαμπούρα. Θα έχετε τον χρόνο να απαντήσετε. Συνεχίσει, κυρία Δαλαμπούρα. Γιατί είναι γεγονότα που δεν τα ξέρετε.
Ναι, υπήρχαν όμως και πολλοί που ήταν ακροδεξίοι στους ανεξάρτητους Έλληνες. Από εκεί και μετά, σαφώς και η Νέα Δημοκρατία στις 21 Μαΐου πέτυχε μια μεγάλη εκλογική επιτυχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πέτυχε μια μεγάλη εκλογική επιτυχία, δεν μπορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τις κάνουν και να τις ασκούν κριτική. Και σαφώς, αν στη Νέα Δημοκρατία αναγνώσουν το αποτέλεσμα ότι τα έκαναν όλα τέλεια και από εκεί και μετά οι πολίτες είναι σαφώς πολύ ευχαριστημένοι, νομίζω ότι από εδώ και μπρος τα πράγματα θα είναι πολύ σκούρα, όχι μόνο για την Δημοκρατία, αλλά και για τη χώρα. Γιατί είναι σαφές, για να μην έχουμε και ψευδεστήσεις, ότι ζούμε σε μια φτωχοποιημένη κοινωνία, με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση να μαστίζουν τους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή είχαμε μια κυβέρνηση που 4 χρόνια απερχόμενη, το μόνο που έκανε είναι να ευνοεί τους λίγους, τους μεγάλους, τους ισχυρούς. Και είδαμε ότι και σε πολλές λαϊκές συνοικίες, όπως ας πούμε είναι περιοχές στη Β' Πειραιά, είναι περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία, στην Α' Θεσσαλονίκη, δηλαδή που είμαι εγώ, που πήγε πολύ καλά. Πολύ καλά, γιατί λειτουργήσε η πολιτική των επιδομάτων. Αυτή που ήταν από τα πρώτα τα επιδόματα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε στις εκλογές του 19 ότι θα καταργήσει. Απλά αντί για επιδόματα τα είπε Fuel Pass, Power Pass, Energy Pass και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και μετά, προφανώς, μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται το κράτος δικαίου, δεν σέβεται τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Εγώ άκουσα και τον κύριο Κοτσό να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση απερχόμενη τα έκανε όλα πάρα πολύ καλά και ότι στην Ευρώπη μας έκανε απερήφανους κτλ. Θα θυμίσω ότι στην Επιτροπή Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου η χώρα μας γελιοποιήθηκε. Το περιοδικό Time και το Πολίτικο έγραψαν πολλές φορές για τις υποκλοπές. Ουσιαστικά η χώρα γελιοποιήθηκε με το να φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τον αρχηγό του τρίτου μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος. Αυτό δείχνει μια χώρα που καταπατά βάναυσα τη δημοκρατία και τους θεσμούς, και γι' αυτά είχαμε πάντα σαν στον αντίλογο το απόρριτο. Ότι υπάρχει απόρριτο, ότι δεν μπορεί να πάνε να καταθέσουν οι μάρτυρες. Έγινε μια εξεταστική επιτροπή που όχι μόνο δεν διαφώτισε, αλλά συσκότησε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Άρα πάντα στα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις. Από εκεί και μετά, για μας και είναι σαφές ότι προφανώς και ο κύριος Τσίπρας ήταν ο μεγάλος χορηγός του κύριου Μητσοτάκη, γιατί ο πήχης ήταν πολύ χαμηλά. Και όταν οι πολίτες ψήφισαν με το φόβο της επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν με το μη χείρον βέλτιστο. Απέναντι λοιπόν σε όλες αυτές τις πολιτικές που δεν οδηγούν πουθενά, εμείς τους λέμε ότι ερχόμαστε, ότι όπως είπατε και εσείς πριν, τα δικά μας τα στελέχη είναι αυτά που θέλουν όλοι να χρησιμοποιήσουν, γιατί έχουμε το know-how ώστε να πηγαίνουμε τη χώρα στη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και τα διεκδικεί με τέτοιο πάθος και φανατισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν θα πάνε και όλα στα στελέχη αυτά. Αλλά και αν πάνε, σημαίνει ότι θα πιστεύουν πια εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που πρεσβεύουμε εμείς και η παράταξή μας. Και από εκεί και μετά, λέμε στους πολίτες, υπάρχει εδώ μια αξιόπιστη, ρεαλιστική δύναμη που δεν μιλάει με διχαστικό λόγο, δεν θέλει να φέρει τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική. Θέλει να φέρει διαφάνεια, αξιοκρατία, ευημερία και αξιοπιστία για όλους. Και αυτό είναι το Πασόκ με επικεφαλή τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό μας. Κύριε Δαλαμπούρα, μία ερώτηση. Είπατε και έχετε δίκιο ότι υπήρχαν πολύ σκληρά άρθρα και από τους New York Times και από τη Le Monde και από το Πολίτικο για τις υποκλοπές που επέριπταν ευθύνες στην κυβέρνηση. Η New York Times, το Πολίτικο, το BBC, η Le Monde έχουν τώρα άρθρα που επιρρύπτουν ευθύνες ή έστω αφήνουν σοβαρότατες μομφές για ευθύνες της Ελλάδας στο ναυάγιο στην ανθρωπιστική τραγωδία στην Πύλο. Εσείς αυτές τις μομφές τις αποδέχεστε? Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για ένα ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό. Θα δούμε τι θα πει η δικαστική έρευνα που έχει ξεκινήσει και εμείς περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία για το τι θα δείξει η έρευνα αυτή. Από εκεί και μετά είναι σαφές ότι για μας θα πρέπει το Δουβλίνο 3 να αναθεωρηθεί και σαφώς αυτό που αποφάσισε η Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, ότι η αλληλεγγύη δηλαδή θα πρέπει να εξαργυρώνεται με χρήματα, για μας είναι κατάπτυστο και θα πρέπει να αρθεί. Από εκεί και μετά είναι σαφές ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, το οποίο, όπως άκουσα πολύ εύστοχα τις προάλλες, θα πρέπει η Ευρώπη να το λύσει άμεσα και τώρα. Γιατί αν η Ευρώπη δεν πάει στην Αφρική έτσι ώστε να λυθεί το μεταναστευτικό, θα έρθει η Αφρική στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι ότι δεν το θέλουμε σε αυτή τη φάση. Κυρία Δαλαμπούρα, μου πήγε η Ευρώπη στην Αφρική. Δυστυχώς συνυπέγραψε τη διάλυση της Λιβύης, τη διάλυση της Συρίας, στη Μέση Ανατολή και είδαμε τα χάρια. Και ευτυχώς που δεν έπεσε η Αίγυπτος και την γλίτωσε.
Λοιπόν, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλά χαριτολογώντας το είπα και δεν ξέρω και κατά πόσο σηκώνει τώρα η κατάσταση χιούμορ. Κύριε Φράγκο, θέλω να δράξω την ευκαιρία από αυτά που είπε η κυρία Δαλαμπούρα και να μου πείτε γιατί έχετε αυτή την εχθρική στάση προς την Τουρκία. Κοιτάξτε, κρίνουμε την πολιτική της Τουρκίας και βλέπουμε και πόσο αναποτελεσματική είναι η πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Πραγματοποιούμε έναν αγώνα καθημερινά και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία έχει κάνει συγκεκριμένα εγκλήματα. Όπου μας δίνεται βήμα, το λέμε, είναι συγκεκριμένα. Κάνει καθημερινές παραβιάσεις στο Αιγαίο που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Το πιο απλό, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ελλήνων πιλότων που με ηρωισμό καθημερινά σηκώνονται για να αναχαιτήσουν αυτά τα αεροπλάνα. Η Τουρκία, τη στιγμή που παίρνει δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατάει τους παράνομους μετανάστες, όχι μόνο δεν τους κρατάει, αλλά παίρνει τα χρήματα και τους προωθεί στην Ελλάδα και εκβιάζει κιόλας ότι θα ανοίξει και θα κλείσει τη Στρόφιγγα. Η Τουρκία πραγματοποιεί παράνομες έρευνες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο ιδιαίτερη κατάσταση είναι, έχει ξεφύγει τελείως με το άνοιγμα των Βαρωσίων και με την κατάσταση του ψευδοκράτους που επικρατεί. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή, ενώ έχει πράξει όλα αυτά η Τουρκία και φυσικά κρατάει και μια ουδέτερη στάση στην ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, βλέπουμε την Ελλάδα που είναι ο καλύτερος μαθητής της Δύσης και υπακούει πιστά τις οδηγίες. Φτάσαμε να στείλουμε encrypto όπλα από τα νησιά μας στην Ουκρανία. Η Ελλάδα δεν έχει πάρει πίσω το παραμικρό. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί κυρώσεις στην Τουρκία, ενώ θα έπρεπε να έχει πει ήδη η Ελλάδα ότι αν δεν επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, εμείς δεν συνεχίζουμε να στηρίζουμε οποιαδήποτε πολιτική ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πιστά αυτές τις οδηγίες και δεν έχουμε πάρει πίσω το παραμικρό. Εκεί αναδεικνύεται η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική. Η κατάσταση επίσης με την παράνομη μετανάστευση δεν λύνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς. Το έχουμε αντιληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια τελείως διαφορετική ατζέντα και η γνώμη μας είναι ότι αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή που φαίνεται από το ότι, για παράδειγμα, είναι κατάστο να δίνονται ευρωπαϊκά κονδύλια για την διαφύλαξη των συνόρων, αυτό το ζήτημα που έγινε με τον Φράκτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας το έχει απαντήσει χρόνια πριν σε ερωτήσεις που κάναμε και ζητούσαμε να δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τη δημιουργία αποτρεπτικών μέσων για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Γιώχανσον μας είχε ξεκαθαρίσει ότι ευρωπαϊκά κονδύλια θα δίνονται μόνο για την φιλοξενία, για την άφιξη και την σύντηση των παράνομων μεταναστών. Η Ελλάδα έπρεπε ήδη λοιπόν να είχε αντιληφθεί την κατάσταση που επικρατεί, αν και η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί απόλυτα με αυτή την πολιτική, γι' αυτό δεν λέει και το παραμικρό, και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουγγαρίας και της Πολωνίας που ξεκαθάρισαν ότι ακολουθούν μια διαφορετική γραμμή, ότι βάζουν σε πρώτη γραμμή και σε πρώτη μοίρα τους πολίτες τους, την προστασία τους, την ασφάλειά τους και δεν προωθούν την αντικατάσταση του πληθυσμού τους από παράνομους μετανάστες. Και σχετικά με αυτό το τραγικό συμβάν με το ναυάγιο που συνέβη και έχασαν πολλοί παράνομοι μετανάστες τη ζωή τους, για εμάς ηθική αυτουργή είναι ντροπή αρχικά όποιος εννοεί ότι έχει το παραμικρό μερίδιο ευθύνη στο λιμενικό που προσπαθεί να δράσει σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες. Για μας ηθική αυτουργή είναι αυτοί που δίνουν κίνητρο στους παράνομους μετανάστες να μπουν στη βάρκα. Είναι αυτοί που λένε welcome refugees και αυτοί που προωθούν έναν παραδεισένιο τρόπο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί ευθύνονται για τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Γιατί όποιος ξέρει από θάλασσα λίγο, εγώ τυχαίνει να κατάγομαι από πτυχίο, δεν είμαι και ναυτικός, αλλά όταν σε ένα σκάφος που χωράει 200 άτομα, γιατί άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει ότι αν ένα κουραζιερόπλοιο ναυαγούσε στη Μεσόγειο θα υπήρχε κινητοποίηση και πήγε να κάνει ένα τέτοιο παραλυρισμό. Τώρα σε ένα σκάφος που είναι οι προδιαγραφές του για 200 άτομα, όταν μπαίνουν 600 και 700 και με ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι και άτομα που δεν έχουν ούτε σωσίδια ούτε ξέρουν να κολυμπούν, ξεκινάνε ένα ταξίδι από τη Λιβύη στην Ιταλία. Καταλαβαίνετε ότι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα και φυσικά ευθύνονται οι λαθροδιακινητές. Αυτούς θα έπρεπε πρωτίστως και η ελληνική πολιτεία να τους κυνηγήσει και να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αλλά ευθύνεται και η ΜΚΟ και όλο αυτό το σύμπλεγμα που προωθεί την άφιξη παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνοντας, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αφού είναι προβληματική
και μπορεί να ενοχλεί κάποιους, αλλά εμάς αυτή είναι η θέση μας και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή την προβληματική πολιτική, την πολιτική της άφιξης παράνομων μεταναστών και αντικατάστασης του πληθυσμού μας, η Ελλάδα θα έπρεπε ήδη να έχει διαφοροποιηθεί. Δεν τίθεται ζήτημα ούτε εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το παράδειγμα πολλών χωρών, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, που ακολουθούν μια πιο αυστηρή γραμμή, της Λιθουανίας πλέον, της Δανίας, που έχει κεντροαριστερή κυβέρνηση και κάνει απελάσεις. Καμία χώρα δεν έχει εκδιωχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να επιβάλλει μια αυστηρή γραμμή και να ξέρει ο πανάνομος μετανάστης ότι αν προσπαθήσει να περάσει τα ελληνικά σύνορα, την άλλη μέρα θα επιστρέψει πίσω. Και όταν μειωθούν οι προσπάθειες παραβίασης των συνόρων μας, είναι δεδομένο ότι θα μειωθούν και οι απώλειες και τα τραγικά συμβάντα που συμβαίνουν όλα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε από ένα λεπτό περίπου ο καθένας. Δεν θα σας κάνω κάποια ερώτηση. Κάντε μια ελεύθερη τοποθέτηση. Εκλογές έρχονται, οπότε ο λόγος δικό σας, κύριε Κοτσέ. Κύριε Παπακυριακόπουλε, ζήσατε κι εσείς το οξύμορον της κουβέντας. Τα μεν κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα, συγγνώμη, δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο Κοινοβούλιο να μας κατηγορούν για μετατόπιση στην κεντροαριστερά. Τα δε κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα από εμάς για το αντίθετο. Αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα και πιο πριν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πλατή λαϊκό κόμμα που εκφράζει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ή το σύνολο, θα έλεγα, της ελληνικής κοινωνίας. Κινείται από τις παρυφέσεις κεντροαριστεράς έως την πατριωτική δεξιά και βέβαια έχει κριθεί η κυβερνητική της θητεία, η αποτελεσματικότητά της, η σοβαρότητά της και η πιστότητά της. Και αυτό, αν θέλετε, πιστώθηκε και σε εκλογές 21 Μαΐου. Με τους ίδιους ρυθμούς, με προγραμματικό λόγο ξεκάθαρο, πεντακάθαρο αλλά και πιστικό. Προχωράμε και για τις εκλογές της 25 Ιουνίου, καλώντας το σύνολο των Ελληνίδων και των Ελλήνων να προσέλθουν στην κάλπη. Η αποχή δεν βοηθάει κανέναν. Ίσα-ίσα που δίνει το δικαίωμα σε άλλους να αποφασίσουν για μας χωρίς αυτούς που απέχουν. Άρα είναι μονόδρομος το σύνολο των Ελλήνων, το σύνολο των Ελληνίδων να προσέλθουν στην κάλπη. Με καθαρό μυαλό. Να αποφασίσουν ποια πολιτική δύναμη από τις προτάσεις που έχουν μπροστά τους μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια, με αποτελεσματικότητα και με αυτοπεποίθηση στην επόμενη τετραετία. Και είμαι βέβαιος ότι αν ανατρέξουν στα προγράμματα των κομμάτων αλλά και στις κυβερνητικές τους θητείες και την παρουσία τους, η απάντηση είναι αυτονόητη. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μόνη σοβαρή, αξιόπιστη και στιβαρή πολιτική δύναμη που μπορεί να δώσει προοπτική στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, προοπτική στην Ελλάδα, το καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Κύριε Παπαχριστόπουλε, ένα λεπτό. Συγχωρήστε μου για να κάνω μια προσωπική αναφορά και θα πω ότι είμαι από αυτούς που έχουν δουλέψει σκληρά στη ζωή τους. Δούλεψα μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, με τελευταίο τον Ευαγγελισμό που ήμουν γιατρός πάνω από 20 χρόνια και έχω ένα όνειρο για τη χώρα μου, μια χώρα που πιστεύω και συνεχίζω να πιστεύω ότι της αξίζει μια άλλη μοίρα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, στον πλανήτη Γη. Και δεν το λέω μόνο εγώ. 5 επιφανέστατοι Αμερικάνοι, μεταξύ των οποίων και ο Στίγλιτς, έχουν πει το εξής. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η χώρα έχει φτωχούς ανθρώπους. Φιλόσοφοι, επιχειρηματίες και άνθρωποι των γραμμάτων στην Αμερική που έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν τις διακοπές, έχουν διερωτηθεί γιατί άραγε, τι λέμε εμείς. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που το υιοθετεί ο μέσος Έλληνας. Είναι μια χώρα πρικισμένη γεωγραφικά και όχι μόνο γεωγραφικά και ιστορικά και θα μπορούσα να πω πολλά. Με απίστευτα προσόντα. Χρειάζονται πολιτικοί αποφασισμένοι, κύριε Παπακυριακόπουλε, αποφασισμένοι πολιτικοί, να βάλουν στη θέση που τους αξίζει αυτή τη χώρα. Και η θέση της δεν είναι αυτή όπου το 70% των Ελλήνων βγάζει δεν βγάζει μήνα. Πίστευα και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Δεν είμαι θεροβάμων, δεν πιστεύω σε πράγματα έξω από την... Είναι μια χώρα που γεωγραφικά, κλιματολογικά, ιστορικά πρέπει να έχει ένα άλλο μέλλον. Και πιστεύω πραγματικά και εγώ και όσοι ανήκουμε στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ και πάνω απ' όλα ο Αλέξης ο Τσίπρας, που μένει 2-3 τετράγωνα στα ορεινά της Κύπρου. Κύριε Παπαχριστόπουλε, πρέπει να σας διακόψω για να μην... Τελειώνω. Πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτή η χώρα
μπορεί και πρέπει να έχει μια άλλη τύχη. Και πιστεύουμε ότι με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την αποκτήσει, έστω και αν χάσαμε όπως χάσαμε στην Ελλάδα. Κυρία Δαλαμπούρα. Εγώ νομίζω ότι η Κυριακή είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Καλώ και εγώ όλους τους τηλεθεατές σας να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν στις εκλογές, ό,τι και να επιλέξουν παρόλα αυτά. Εγώ τους λέω ότι η δικιά μας η παράταξη μπορεί να αποτελέσει ένα δημοκρατικό ανάχωμα απέναντι στη διαφαινόμενη παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η αποδόμηση του ΕΣΥ και η αποψήλωσή του, η στοχοποίηση των Ελλήνων, η άμβληση των ανισοτήτων, η απευθείας 9,5 με 10 δις απευθείας αναθέσεις ρεκόρ στη μεταπολίτευση που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά όλη αυτή η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης δεν είναι αρκετή για αυτούς. Εμείς θέλουμε ένα άλλο κράτος, ένα κράτος ίσων ευκαιριών, με κοινωνική δικαιοσύνη, κυκλική ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, πράσινη μετάβαση, δίκαιη για όλους. Και αυτά θα κάνουμε στο μέλλον είτε σαν αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα διεκδικεί την αξιωματική αντιπολίτευση, είτε λίγο αργότερα όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα διεκδικούμε την εξουσία. Εμείς θέλουμε ένα καλύτερο κράτος για μας και για τα παιδιά μας, και αυτό θα το κάνουμε πράξη τα επόμενα χρόνια με αρχή τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Κύριε Φράγκο, επίλογος δικό σας. Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω ότι βλέποντας και τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, έχουμε 5 κόμματα από τα οποία τα 3, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ευθύνονται για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, εμφανίζονται τώρα ως σωτήρες, κάτι το οποίο είναι τελείως αντιφατικό. Και έχουμε και στην άλλη πλευρά την ελληνική λύση που πρεσβεύει το κάτι διαφορετικό. Τα 3 κόμματα συμφωνούν στα σημαντικά θέματα, όπως είναι η συνεκμετάλλευση του ρηκτού μας πλούτου, όπως είναι η επίλυση του δημογραφικού με τους παράνομους μετανάστες, όπως είναι η επιδοματική πολιτική και τα μνημόνια. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την ελληνική λύση και τον κύριο Βελόπουλο, που έχει μια τελείως διαφορετική άποψη, μια τελείως διαφορετική πορεία και είναι ο μόνος που πραγματικά βρίσκεται απέναντι σε αυτό το σύστημα, και γι' αυτό δεχτήκαμε και έναν φοβερό πόλεμο όλο το τελευταίο διάστημα. Τα τελευταία χρόνια, ενώ ήμασταν κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν μας δόθηκε ευκαιρία να αναπτύξουμε τις θέσεις μας. Βγήκαμε όμως νικητές και πιο δυνατοί από αυτή την κατάσταση, και τους ζητάμε να μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, ώστε να ακούγεται μια πραγματικά αντιπολιτευτική πατριωτική δύναμη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι κρίμα να χαραμιστούν οι ψήφοι και σε αυτά τα κόμματα που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση και στα κόμματα που δεν έχουν προοπτική εισόδου και καταλήγουν να είναι χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το εξαιρετικό, το υποδειγματικό επίπεδο συζήτησης, για τα επιχειρήματα, για τη διάβγεια του λόγου και τον αλληλοσεβασμό. Γιατί ξέρετε, προϋπόθεση για να είναι η δημοκρατία κράτη στο πολίτευμα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, πρέπει να είναι η αξιοκρατία. Και για να επιβληθεί, να κερδίσει η αξιοκρατία, πρέπει να υπάρχει καθαρός λόγος να κρίνει ο πολίτης πραγματικά ποιος τον εκφράζει. Νομίζω ότι σήμερα δώσατε ένα μάθημα δημοκρατία. Θέλω να σα ευχαριστήσω. Γιώργο Κοτσό, Νέα Δημοκρατία Καρδίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή προσωπική ΣΥΡΙΖΑ. Επιτυχία στου συναδέλφου. Θανάση Παπαχριστόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ, δυτικό τομέα τη Αθήνα. Πέννη Δαλαμπούρα, ΠΑΣΟΚ Αλφα Θεσσαλονίκη. Εμμανουήλ Φράγκο, Ευρωβουλευτή Ελληνική Λύση. Ευχαριστούμε πολύ. Σα εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία.